Μα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Τα Ηνωμένα Έθνη για όθηση των συνομιλιών ζητά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επικρίνει τον Άιντα για τη μεθοδολογία που ακολουθεί. Βλέπει κινητικότητα στο Κυπριακό μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Νέος πονοκέφαλος για την Αθήνα. Δύο Τούρκοι κομμάντος που συμμετείχαν στο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν ζήτησαν άσυλο. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στα Ίμνια. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Έβγαλε το Τσεσμέ στο Αιγαίο. Μερικά εκατομμύρια η απόκληση της μελέτης του ΠΙΣ και της μελέτης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το κόστος εφαρμογής του ΓΕΣΥ, αποκαλυπτικά στοιχεία. Η ιατρική αμέλεια και οι ευθύνες, οι καταγγελίες και οι δεδαλώδεις διαδικασίες για δικαίωση. Συζήτηση στο στούντιο. Τέλος το σύριαλ για το κάπνισμα, η Ολομέλεια λαμβάνει αποφάσεις. Ακριβόμου Σαρακοστιανό, στα ύψη τιμές λαχανικών θαλασσινών. Στη δημοσιότητα το παρατηρητήριο τιμών της Καθαράς Δευτέρας. Νότιες από Λεμεσανό Καρναβάλι στο στούντιο της εκπομπής με τους Καντανδόρους Γιοργαλέτους. Εκπομπή από μέρα σε μέρα, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Έτσι, πρώτη είδηση της μέρας σήμερα είναι η χρυσή νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Athletic Bilbao. Πέρασε το ΑΠΟΕΛ με αυτή τη νίκη στους 16 του Europa League και συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Στις 2 θα γίνει κλήρωση από την ΙΟΝ και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΡΙΚ 1. Επίσης, σήμερα στην επικαιρότητα, συνέχεια σε αυτό το θέμα με τη γυναίκα που κατέγραφε εικόνες από το νοσοκομείο Πάφου, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί της κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, άλλη μια υπόθεση, η καθηγητής φέρεται να χτύπησε με τηγάνι μαθητή. Θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ανάμεσα βεβαίως σε όλα τα άλλα θέματα για τα οποία σας ενημερώσαμε στους τίτλους. Πρώτο λόγο στη Στέλλα Κοκκίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Στέλλα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζεται να κάνουν καλύτερη δουλειά, τονίσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι ο διεθνής οργανισμός χρειάζεται νέα προσέγγιση για όθηση των συνομιλιών. Σε συνέντευξή του στη Cyprus Weekly και στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Havadish, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε ότι ο Έσπεν Βαρθάιντας θα μπορούσε να επικριθεί για τη μεθοδολογία που ακολουθείται ή που θα έπρεπε να ακολουθηθεί στη διαδικασία των συνομιλιών. Σημείωσε πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που τα Ηνωμένα Έθνη σέβονται το γεγονός ότι αυτή είναι μια κυπριακή ιδιοκτησία διαδικασία. Αναφερόμενος στην αφορμή για το αδιέξοδο που παρατηρείται, είπε ότι η απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα ήταν ατυχής και άκερη, προσθέτοντας ωστόσο ότι η τουρκική αντίδραση ήταν υπερβολική. Σημείωσε ότι η απόφαση της Βουλής αποτέλεσε δικαιολογία για την τουρκική πλευρά να αποσυρθεί από τις συνομιλίες σε μια χρονική στιγμή που έπρεπε να μετατρέψει τη θετική ρητορική της για λύσεις σε πράξεις. Εξέφρασε την ελπίδα να γίνουν δεύτερες σκέψεις για επιστροφή στον διάλογο, ωστόσο εκτίμησε ότι αυτό δεν θα γίνει πριν από το δημοψήφισμα του Απριλίου στην Τουρκία. Ο στόχος του Τούρκου Προέδρου, είπε, για να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα, δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στις συνομιλίες, ειδικά στο θέμα της απόσυρσης των κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Οι συνομιλίες διεκόπησαν, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή η τουρκική πλευρά δεν είναι σε θέση να συμβάλλει στην αποκατάσταση του δικαίου όπως όλοι το αντιλαμβάνονται, δηλαδή την κατάργηση των αναχρονιστικών επεμβατικών δικαιωμάτων, την απόσυρση των στρατευμάτων ή των αναπροσαρμογών στα εδάφη για τις εγγύσεις και τις εγγύσεις. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως είναι καλά γνωστό ότι η Τουρκία ελέγχει την τουρκοκυπριακή ηγεσία, είτε μας αρέσει είτε όχι, και είτε ο Ακίντζη το παραδέχεται είτε όχι. Αναφερόμενος στο ακαθόδες θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διερωτήθηκε γιατί η τουρκοκυπριακή πλευρά θέτει ζητήματα στα οποία η ελληνοκυπριακή έχει να δώσει, αλλά καθυστερεί τη συζήτηση για θέματα όπως το εδαφικό ή δεν συζητά καν το θέμα των εγγύησεων. Αυτό πρόσθεσε αναδεικνύει την αδυναμία της να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των ελληνοκυπριών. Υπάρχει άποψη, είπε, ότι όλα τα εσωτερικά θέματα θα πρέπει να κλείσουν πριν από τη συζήτηση της διεθνούς πτυχής, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό, τόνισε, ότι σε
τέτοια περίπτωση η ελληνοκυπριακή πλευρά θα μείνει χωρίς διαπραγματευτικό χαρτί για το θέμα της ασφάλειας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την ετοιμότητά του να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφού το όραμά του είναι η επανένωση της Κύπρου. Απέρριψε τις επικρίσεις από τον Μουσταφά Κιτζή και ελληνοκυπριακά κόμματα ότι ο ίδιος άρχισε την προεκλογική εκστρατεία, τονίζοντας ότι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται είναι οι προεδρικές εκλογές. Αυτό πρόσθεσε το μετέφερε τόσο στον τουρκοκύπριο ηγέτη, όσο και στα ελληνοκυπριακά κόμματα. Στην κληροτίδα της φάσης των 16 του Europa League θα βρίσκεται στις 2 μετά το μεσημέρι ο ΑΠΟΕΛ, καθώς χθες βράδυ έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του πορεία και την ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση, νικώντας την ισπανική Athletic Bilbao με 2-0 στο Γάσιπι, έχοντας τη στήριξη των 16 και πλέον χιλιάδων οπαδών του. Το παιχνίδι παρακολούθησε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος έδωσε τους βουλευτές να ψηφίσουν τα νομοσχέδια για το ΓΕΣΥ ασχέτως της μελέτης που θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Χάρης Γεωργιάδης τόνισε ότι αν συμφωνηθεί τελικά και από τη Βουλή ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα διενεργήσει τη μελέτη, τότε αυτή θα γίνει με τους όρους που θα καθορίσει το Υπουργείο. Ξεκαθάρισε ότι αν η Βουλή αφαιρέσει όρους, τότε δεν πρόκειται να προχωρήσει στη διενέργεια της μελέτης. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι με τη μελέτη το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα ασχοληθεί μόνο με οικονομικά θέματα, αλλά και ζητήματα που αφορούν τον τομέα της υγείας, γιατί αυτό ζητήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπέδειξε ότι μεταξύ της ψήφισης των νομοσχεδίων και της σταδιακής εφαρμογής του ΓΕΣΥ μέχρι το 2020 θα πρέπει να γίνει εντατική προετοιμασία και διάλογος για πτυχές που εκκρεμούν όπως τα εργασιακά. Ερωτηθείς αν πρέπει να γίνει η ΓΕΣΥ ανεξαρτήτως κόστους, ο Χάρης Γεωργιάδης απάντησε ότι θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο. Καθόλου δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τις τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών, δηλώσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης. Μιλώντας στο Τρίτο, ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι ακόμη και αν ψηφιστούν από τη Βουλή τα νομοσχέδια για το ΓΕΣΥ, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει στην πορεία και εξέφρασε ανησυχία ότι στο μέλλον μπορεί να επιχειρηθεί εκτροχιασμός της σημερινής φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ. Το Υπουργείο Οικονομικών, είπε ο κ. Λουκαΐδης, θέλει να κάνει αναλογιστική μελέτη αντί οικονομική, προσθέτοντας ότι η αναλογιστική μελέτη είναι δουλειά του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Ανέφερε ότι υπάρχει ήδη αναλογιστική μελέτη από έναν από τους καλύτερους οίκους παγκοσμίως. Ο κ. Λουκαΐδης απέρριψε ως υπερβολή την τοποθέτηση ότι η μπάλα βρίσκεται στη Βουλή, λέγοντας ότι είναι η κυβέρνηση που καθυστέρησε όσον αφορά τις αποφάσεις για το ΓΕΣΥ. Είπε ότι αν και υπήρχε μνημονιακή υποχρέωση για το ΓΕΣΥ, αυτή η κυβέρνηση και ο ΔΥΣΥ αντιστάθηκαν για να επιβάλλουν πολυασφαλιστικό σύστημα με στόχο να εξυπηρετηθούν συμφέροντα. Στη συνέχεια, πρόσθεσε, υπήρξε εξαγγελία για μην ΓΕΣΥ, αλλά και πάλι ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ επέμεινε σε πολυασφαλιστικό σύστημα. Ο κ. Λουκαΐδης τόνισε την ανάγκη να μην αφαιθεί να καταρρεύσει ο δημόσιος τομέας υγείας, αφού αυτό θα έχει ως επακόλουθο να μην μπορεί να γίνει στο μέλλον το ΓΕΣΥ. Πολύ πιο έντονες θα είναι οι τουρκικές πιέσεις προς την Ελλάδα για παράδοση των δύο Τούρκων κομάντο που αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον Ταγίπ Ερντογάν και ζήτησαν πολιτικό άσυλο στη χώρα την περασμένη εβδομάδα. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Αθήνα, η Άγκυρα θα είναι πολύ πιο πιεστική από ότι στην περίπτωση των 8 και η υπόθεση πολύ πιο δύσκολη, γιατί έχει διαπιστωθεί πως οι δύο επιλοχίες ήταν στην επίλεκτη ομάδα των 47 κόκκινων μπερέ που πραγματοποίησαν επιχείρηση δολοφονίας του Ερντογάν το βράδυ του πραξικοπήματος. Οι δύο Τούρκοι κομάντο μπήκαν στην Ελλάδα στις 15 Φεβρουαρίου και παραδόθηκαν 2 ημέρες αργότερα, αποκρύπτοντας αρχικά την ταυτότητά τους. Σε επιφυλακή παραμένουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μετά την κορύφωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο την τελευταία εβδομάδα, ενώ και το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με σκάφη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να καταγράφουν τις τουρκικές κινήσεις. Όπως μετέδωσε στο Τρίτο, ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Αθήνα, Φάνης Παπαθανασίου, ο Ταγίπ Ερντογάν εντατικοποιεί τις κινήσεις στο Αιγαίο τα τελευταία 24 ώρα με στόχο τη συσπήρωση συγκεκριμένων δυνάμεων εν ώψη του δημοψηφίσματος τον Απρίλιο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, εντάσσεται και η παρουσία τουρκικών τηλεοπτικών συνεργείων στην περιοχή για να καταγράφουν τις κινήσεις των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο βρίσκεται και το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Chesmek και οι κινήσεις του παρακολουθούνται από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό.
Στη Συρία, 41 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο που διενήργησε το Ισλαμικό Κράτος σε χωριό κοντά στην Αλπάμπ. Η επίθεση έγινε σε σημείο ελέγχου σύρων ανταρτών. Έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές να συνεργαστούν ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Συρία, απίφθινε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Στάφαν Ντε Μιστούρα κατά την πρώτη ημέρα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το Συριακό στη Γενέβη. Τώρα εδώ και τρία χρόνια οι αντιτιθέμενες πλευρές της Συριακής κρίσης κάθισαν ενώπιον σε οποίο την Πέμπτη στη Γενέβη κατά την πρώτη ημέρα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Στάφαν Ντε Μιστούρα, απίθυνε έκκληση σε όλες τις πλευρές να συνεργαστούν ώστε ο εμφύλιος πόλεμος που είναι σε εξέλιξη εδώ και έξι χρόνια να ρίξει επιτέλους την αυλαία του. Ας έχουμε στο μυαλό μας το συμφέρον της Συρίας και του λαού της. Εργαστείτε μαζί. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά ας προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για να τελειώσει αυτός ο φρικτός πόλεμος και να θέσουμε τα θεμέλια για μια χώρα ειρηνική, ανεξάρτητη και ενωμένη. Ο Στάφαν Ντε Μιστούρα χαρακτήρισε όνειρό του τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών, όμως όπως είπε, μέχρι να φτάσουμε εκεί και απομένει ακόμη πολλή δουλειά. Προς το παρόν οι δύο πλευρές δείχνουν να μην συμφωνούν πουθενά. Όσον αφορά εμάς την αντιπολίτευση, θέλουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να παίξουν ένα θετικό ρόλο, να ξαναδούν τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, να πιέσουν για πολιτική μετάβαση στη Συρία και να εξουδετερώσουν την τρομοκρατία, να διώξουν το Ιράν και τις ένοπλες ηθικές ομάδες. Στο τέλος της πρώτης ημέρας των διαπραγματεύσεων, η αντιπολίτευση αποδέχθηκε το αίτημα Ντε Μιστούρα για την υποχρέωση εμπλοκής των πλατφορμών της Μόσχας και του Καΐρου, μεταδίδει η απεσταλμένη του Euronews στη Γενέβη. Αναλυτές βλέπουν σε αυτό την επιθυμία των Ρώσων να επιβάλλουν τη στρατηγική τους στις συνομιλίες, δεδομένης και της απουσίας μιας αποτελεσματικής συμβολής από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Τεράστια προβλήματα στη Βρετανία προκάλεσε η καταιγίδα Ντόρις. Μια γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στον Μπέρμιγχαμ. Η καταιγίδα Ντόρις σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στον Μπέρμιγχαμ καθώς τραυματίστηκε από συντρίμμια ενώ περπατούσε στο δρόμο. Η Ντόρι συνοδεύεται από σφοδρές βροχοπτώσεις και ανέμους που φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και έχει πλήξει και το Λονδίνο. Το λιμάνι του Λίβερπουλ έκλεισε. Από το πρωί ανακοινώνονται ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πτήσεων από πολλά βρετανικά αεροδρόμια, ενώ και τα τρένα κινούνται με χαμηλότερες του κανονικού ταχύτητες. Οι αρχές έχουν καλέσει το επιβατικό κοινό να είναι προετοιμασμένο για ακύρωση δρομολογίων πλοίων. Στη Βόρεια Ιρλανδία, 3.500 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πολλούς δρόμους έχουν πέσει δέντρα που έχουν καταπλακώσει αυτοκίνητα. Στη Σκωτία έντονες είναι οι χιονοθύελες και σε πολλές περιοχές το ύψος του χιονιού φτάνει τα 15 εκατοστά. Τα σχολεία στο Αμπερντίν στην ανατολική ακτή της Σκωτίας έκλεισαν. Και η πρόγνωση για τον καιρό. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν ελαφρές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικά ρεΐο, μύχη και χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί. Παγετός. Το ύψος των χιονιών στην κορυφή του Ολύμπου είναι στα 40 εκατοστά και στην πλατεία Τρόοδου στα 30. Αναλυτικά ειδήσεις κυρίες και κύριοι στο πλαίσιο της εκπομπής μας γύρω στις 2.